Εικόνες απόλυτης καταστροφής στα απορριμματοφόρα του Δήμου Μαλεβιζίου. Από τη μεγάλη φωτιά, 8 από τα 10 συνολικά απορριμματοφόρα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το πλήγμα στον τομέα της καθαριότητας είναι ισχυρό, ενώ τεινάζεται στον αέρα η αποκομιδή των απορριμμάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Απίστευτη καταστροφή. Τεράστιο το πλήγμα για το Δήμο μας. 8 κατεστραμμένα πλήρως απορριμματοφόρα, εκ των οποίων τα 2 και καινούργια. Όλα δείχνουν εμπλησμό, δήμαρχε. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό ακόμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη ενέργεια, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αυτό φαίνεται. Αλλιώς δεν εξηγείται, γιατί μόνο τα απορριμματοφόρα έχουν καεί. Τώρα εγώ δεν γνωρίζω. Είναι πολύ θλιβερό. Υπήρχαν εργαζόμενοι εδώ? Το βράδυ όχι, αλλά με τους ειδοποίησαν 2,5-3 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, και ήρθαν κάποιοι για να δουν τι θα κάνουν. Η υπηρεσία μας κλήθηκε περίπου στις 2 και 10 το ξημέρωμα χθες το βράδυ. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, ήρθαν 4 πυροσβεστικά οχήματα, ένα διοικητικό και 3 υδροφόρα. Έγιναν ανάμεσα ενέργειες το κατά δύναμη, κλήθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου. Στο αμαξοστάσιο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και 4 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς και προτού αυτή επεκταθεί στα καλάμια. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο του εμπρησμού, ενώ στο μικροσκόπιο της Ελλάς μπαίνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ συνεκτιμώνται και άλλα στοιχεία όπως η παραβίαση στην περίφραξη, από όπου ενδεχομένως μπήκαν οι εμπριστές. Αν είναι εμπρισμός, πρόκειται για μια πράξη δειλίας. Και σε κάθε περίπτωση, αν πρόκειται για μια τέτοιου είδους κακόβουλη ενέργεια, θα λογοδοτήσουν οι αρμόδιοι στην δικαιοσύνη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές και δημιουργήθηκε ένα ερωτηματικό υπό ποιες συνθήκες θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα. Πρέπει άμεσα κράτος και Δήμος να πάρουν τα μέτρα που χρειάζεται για να αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός και να μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν τη δουλειά τους αξιοπρεπώς. Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο Δήμος Μαλεβιζίου έρχεται αντιμέτωπος με τεράστιες καταστροφές και μάλιστα στην καρδιά των υπηρεσιών του, με τις ζημιές να ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Προκειμένου να μην πνιγεί στα σκουπίδια, ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Μενέλαος Μποκέας βρίσκεται σε επικοινωνία με δημάρχους του νησιού για την εξασφάλιση απορριμματοφόρων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο μίσθωσης οχημάτων. Έχουμε επικοινωνήσει με όμορους Δήμους αλλά και με Δήμους όλης της Κρήτης. Υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης από όλους τους Δημάρχους. Είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει δυνατότητα να μας παραχωρηθούν κάποια οχήματα για το πρώτο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να λειτουργούμε καθημερινά.